Λέμε μια καλημέρα στον κύριο Αναστάσιο Χαρόνι, είναι χειρούργος οφθαλμίατρος, μέλος της ερευνητικής ομάδας Τράπεζα Οφθαλμών Γρηγόρης Γεωργαρίου. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Κατακτήσατε το πρώτο βραβείο στο ΣΦΕ Innovation Project. Αμέσως μετά την κίνηση στους δρόμους, μας λέτε, θα μιλήσουμε μαζί. Είναι προφανές ότι η έρευνα και η καινοτομία που εφαρμόζεται μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε αύξηση του ΑΕΠ ή να συμβάλλει από πολλές πλευρές. Μία από αυτή, κύριο Χαρόνι. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Τι κάνατε? Μια χαρά. Όχι, τι, όχι, όχι, τι κάνατε? Και πήρατε το βραβείο και συγχαρητήρια. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ο βασικός λόγος τελικά που εμείς αποφασίσαμε να ενεργοποιηθούμε για τη δημιουργία αυτής της τράπεζας είναι η αδυναμία της πολιτείας να καλύψει τις ανάγκες δημοσιευμάτων και να το ειδού στον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή, υπολογίζουμε ότι χρειαζόμαστε γύρω στα 1000 σχέματα το χρόνο και η πολιτεία μπορεί να μας παρέχει μόνο 50. Τι λέτε τώρα? Καταλαβαίνετε ότι αυτό βέβαια δεν. 50 στα 1000. 50 στα 1000, μάλιστα. Άρα δεν αρκούν ούτε για τους ασθενείς μας, ούτε βέβαια για την έρευνα που θέλουμε να κάνουμε εμείς. Οπότε προχωρήσαμε στη δημιουργία της πρώτης ιδιωτικής τράπεζας κερατοειδούς στην Ελλάδα, σε συνεργασία όμως με έναν κρατικό φορέα, όπως είναι ο Δημόκρητος, δηλαδή τα 15 μεγαλύτερα κέντρα στην Ευρώπη διεπιστημονικής έρευνας, και ιδιαίτερα με τη συνεργασία μας με το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών, που είναι στο Δημόκρητο. Εκεί θέλουμε πραγματικά να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα, δηλαδή να κάνουμε μια τράπεζα οφθαλμών που θα ανατρέψει τα δεδομένα στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και βέβαια σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε πανευρωπαϊκό τελικά. Ποιος είναι ο στόχος? Συγγνώμη, τι είναι αυτό το οποίο κάνετε εσείς ή θα κάνετε για να έχετε να καλύψετε την ζήτηση μοσχευμάτων και δεν κάνει τώρα το κράτος? Σωστά. Μία τράπεζα οφθαλμών κανονικά κάνει μόνο τρία πράγματα. Δηλαδή, συγκομιδεί των μοσχευμάτων, τα αξιολογεί και τα αποθηκεύει και τελικά τα διακινεί προς το μεταμοσχευτικό κέντρο. Εμείς πρέπει να κάνουμε τρία πράγματα ακόμα. Πρέπει να κάνουμε ανίχνευση των δοτών, των πτωματικών δοτών, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανικό Μεταμοσχεύσεων. Πρέπει μετά να τα τροποποιήσουμε και να τα βελτιωποιήσουμε κατά την διάρκεια της αποθήκησής τους και επίσης να διαχειριστούμε κάποιο επιτέλους εθνικό αρχείο μεταμοσχεύσεων πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο που δεν υπάρχει. Υπάρχει οπότε ενδιαφέρον δοτών. Γιατί εσείς θα πετύχετε περισσότερο από τη διαδικασία τη σημερινή? Εμείς αργήσαμε μια καλή ιδέα και ένα σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, μέσω του διαγωνισμού αποκτήσαμε και αυτό που λέμε business plan και executive summaries, επιτέλους χορηγούς, αλλά πιο πολύ φίλους και συνεργάτες. Επίσης, ευελπιστούμε πάρα πολύ σε αυτό που λέγεται mentoring team, δηλαδή μια συμβουλευτική ομάδα υποστήριξης που θα μπορέσουμε οργανωμένα πια να αναζητήσουμε από την πολιτεία να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή να παρέχει τη δυνατότητα στους οφθαλμιάτρους να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι που γνωρίζουμε ως καινοτομία, έτσι, και ως το ταλέντο που λέει πριν ο κ. Φίλιππος στο Έλληνα κλπ. Συγχαρητήρια κύριε Χαρόνι, μέλος της ερευνητικής ομάδας Τράπεζας Οφθαλμών. Ο Γρηγόρης Γεωργαρίου, ποιος είναι? Ο Γρηγόρης Γεωργαρίου είναι ένας από τους συνεργάτες μας, ο οποίος μας έφυγε από τον κόσμο αυτό πριν από δύο χρόνια και το οργανώσαμε όλο αυτό προς τιμή του. Και πολύ καλά κάνατε. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να θυμίσω ότι και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιριών Ελλάδος Επιχειρήσεων που κάνει αυτό και δίνει τα βραβεία. Έστω με ιδιωτική πρωτοβουλία και τελειώνω. Εδώ είναι που λέμε ότι ναι, ρε παιδιά, έχει αποτύχει το κράτος σε κάποια πράγματα, να έρθει ιδιώτης. Να θυμίσω και με το κύριο Χαρόνι ότι ακόμα και στην τραγική περίπτωση της Αμερικής με το παιδί που σκοτώθηκε, που δολοφονήθηκε επί της ουσίας, η μητέρα του παιδιού είχε παράπονο και το έλεγε τηλεοπτικά ότι δεν πρόλαβα με τον τρόπο που έγινε να δωρήσω τα όργανα του παιδιού μου. Είναι οι διαφορετικές νοοτροπίες των δύο χωρών. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ.